Καλησπέρα παιδιά. Το δεύτερο σημερινό βίντεο, τρίτης, μεσημεριανό πλέον. Βλέπουμε ότι το τυχείο γύρω στα 5 μέτρα δεν έχει ακόμα μπει το καλούπι της συντεριάς. Θα το δείξω πιο μετά. Εστιάζω τώρα στην προσπάθεια του τεχνίτη, του Βαγενά. Με αυτό το μαδέρι, το βάζει και το βγάζει συνέχεια μέσα έξω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι δεμένο το καλούπι από τον Γερανό, τον Κώστα, τον Εστορίδη. Έβγαλε τον οδηγό και τον πέταξε κάτω, δεν ξέρω το λόγο. Για να δούμε την τοποθέτηση αυτού του καλούπιου. Είναι δίπλα στο ασανσέρ. Από το καλούπι στο τομέα 5α. Ευτυχώς παιδιά δεν έχει τώρα πολύ ήλιο. Γίνεται και αλλαγή βάρδιας. Που ακούτε είναι από χτύπημα στα σίδερα εδώ που δεν μπορεί να μπει η κάμερα κάτω από εδώ πέρα από το χώμα και την κολόνα. Κάτσε αγάπη μου, τι κάνεις, πώς θα λένε κουκλά μου, Ανούλα, πώς θα λένε Ανούλα μου, είσαι τρία, πέντε, όπως είσαι μεγάλη κοπέλα, θα πας σχολείο τώρα, χρονίπιο, είστε όλοι κανονικά, μια χαρά. Καλή πρόοδο αγάπη μου. Είναι γωνία το καλούπι. Να δείξω λίγο κάτω. Την κίνηση που κάνει το γεωτρύπανο. Είναι μαζί με το διαβολάκι. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να φτάσω κάτω, καταλάβατε, γι' αυτό το παίρνω γρήγορα, μήπως αλλάξει βάρδια. Και το παίρνω από ψηλά, από τα βόρεια. Γίνεται περιστροφή και πάει να χτυπήσει πάλι. Βλέπετε παιδιά ότι όλος ο τομέας 4 είναι πεντακάθαρος. Εδώ έχουμε και τον οδηγό του Πατσαλίδη που όλο κάνει πασαρία. Μαζεύει. Μέσα πού? Ναι, να σου πω, κάτω, ξεκινάμε για υποκοιοποίηση τίποτα. Πασαλόπιξη. Ναι, βάζω το πασάλο, για ποιο λόγο? Στήριξη. Στήριξη, για το λόγο. Κάψιμο. Ναι, άρα πάμε για υποκοιοποίηση, εκεί που σκάβουνε. Είναι υποκοιοποίηση. Άρα, υποκοιοποίηση. Κοιτάτε να δείτε, δεν το λέω εγώ, το λέει ο οδηγός του Πατσαλίδη. Όποιος έχει πρόβλημα με τον οδηγό του Πατσαλίδη, γνωστή η φάτσα του, εδώ, άμα λέει λαλακή, καταλάβατε, ας τον βρούμε, ας τον εφηλήσουμε. Λοιπόν, όχι παιδιά, πλάκα κάνω, αλλά από ένα, ας το πούμε, επίσημο κύλος, ακούσαμε ότι πάμε δυναμικά. Εγώ θα το βγάλω επικεφαλίδα, ο οδηγός Παρτσαλίδη, ναι, ξεκινάει η υποκοιοποίηση. Τώρα θα δω πέσει τα κουμπάκια του τώρα εδώ, να δούμε παιδιά πως είναι τα κουμπάκια εδώ του γερανίστα. Κάτσε λίγο, μην το πάρεις το χέρι σου. Μην το πάρεις το χέρι σου, περίμενε λίγο. Να δούμε παιδιά εδώ τα κουμπιά του γερανού, έτσι. Πατώντας αυτό, κλείνει αυτό εδώ παιδιά. Πώς λέγεται, πέδιλο, λέγεται αυτό? Το πέδιλο. Το. Τα ποδαρικά του γερανού. Τα ποδαρικά του γερανού. Τα ποδαρικά του γερανού. Εντάξει. Ποιο χήμα, τα ποδαρικά του γερανού. Εγώ τώρα πιο εκλεπτυσμένα. Τα πέδιλα. Λοιπόν, εδώ είναι μια ομάδα παιδιά από την ΚΟ. Ακούστε τώρα ιστορία. Αυτή εδώ η τριπλέτα είναι μπαμπάς, μαμά και ο ένας γιος. Ο άλλος σήμερα έφυγε από το λιμάνι του Πειραιά, πάει φανταράκι στην ΚΟ. Να του ευχηθούμε καλή θητεία. Ό,τι μου είπατε, τα είπα. Για την ΚΟ. Λοιπόν, θα να δούμε το μηχάνημα. Έτσι. Πάμε να ξαναστιάσουμε το τεχνίτη εδώ που βάζει το πρώτο καλούπι. Βλέπετε παιδιά, εκτός από το κράνος φοράει, πως βλέπουμε αυτούς που είναι τους Βεδουίνους κάτω στην Αφρική, έτσι, αυτό το άσπρο για τον ήλιο.
Χαμός. Επικρατούν οι παιδιά συνθήκες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ξανατονίζω. Γίναμε κουραστικό σαν εγώ. Τονίζω γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ξέρει ότι η Φιλαδέλφεια είναι η πιο ζεστή πόλη της Ελλάδος. Γενικά της Ελλάδας, παιδιά, όχι μόνο στην Αττική. Ξελίκωσε ο Κώστας τον Νεστορίδης. Πάει να πάρει τώρα άλλο αντικείμενο. Βλέπουμε ο τομέας 5α έχει στο ένα τμήμα του μπει όλο το Beto Form και τώρα πολεμάνε στην πλάτη να βάλουν τα καλούπια. Ας δείξω τώρα εδώ και τα καλούπια του πετάλου, έτσι όσο το δυνατόν πιο κοντινό να το πάρω εδώ, και λείπει μόνο αυτό το κομμάτι, παιδιά, το σίδερο που είναι κενό, για να μπει ακόμα ένα καλούπι και να δημιουργηθεί όλο το πέταλο, έτσι. Ενοχλεί, μου τη λέει τώρα ο τύπος, το εργαλείο ενοχλεί, βάστε ένα λεπτό, το εργαλείο είναι το εργαλείο της γυναίκας μου, τι να το κάνω, κοιτάτε να δείτε τώρα τι κάνω, τι έχει δημιουργηθεί. Αυτό το εργαλείο, έτσι κλείνει την είσοδο. Ποιος δυνάκας τώρα το έχει βάλει, πάω να το πάρω. Άρα Γεωργάρα, έχω παιδιά σήμερα αρκετό στένος μέσα μου για τις περιγραφές. Δεν χωράει ο Παρτσαλίδης, να τον πάρουμε και εδώ. Εδώ αυτός είναι εδώ ο τύπος, ο οδηγός του Παρτσαλίδη, και ρετάει. Είναι ωραίος τύπος και αεξής. Δεν μας νοιάζει το αεξής, είναι ωραίος τύπος. Να είναι καλά. Εδώ θα δούμε την τοποθέτηση του δεύτερου καλοπιού, πιο τεράστιο αυτό, πιο μεγάλο. Έτσι, για να κλείσει όλο αυτό το παραλληλόγραμμο. Για να δούμε την κίνησή του. Προσδιώθηκε πάλι από τον Κώστα τον Νεστορίδη και τοποθετείται στη θέση. Ωραία, μπήκε και εκεί πέρα. Να δείξουμε λίγο την πεντακάθαρη πλέον σε 4 ορόφους, θύρα 22, τομέα 4. Έχουν μείνει μόνο λίγα λατάκια και πρέπει να ετοιμαστούν και οι μπούκες, παιδιά. Οι μπούκες είναι αυτά εδώ πέρα, η είσοδη των φιλάθρων, έτσι. Εδώ έχουμε 4, πάμε και στον 6. Πάμε στον 6, καθώς ακούμε αφιδίματα για να το δείτε καλά καλά για το καλούπι. Οι μπούκες και εδώ ετοιμάζονται, έτσι, και λογικά, παιδιά, δεν ήρθαν οι κερκίδες γιατί δεν είναι έτοιμες οι μπούκες. Πάμε και λίγο πυλώνα, τον βόρειο δυτικό, το νούμερο 2, καθώς κάτω ακούγεται ο χτύπος, έτσι, ο δυνατός χτύπος του γεωτρύπανου. Να δούμε ακριβώς πως πάει κάτω τη γη. Ξέρω ότι είναι μακρινή η λήψη, είμαι στο θεωρείο των Γκάγκελων στη θύρα 21 και αυτό, στα βόρεια, και αυτό είναι τελείως νότια, έτσι, στην παλιά 567. Ξανάρχεται εδώ πέρα πάλι το καθιά του Γερανού, του Κώστα του Νεστορίδη, να πιάσουν και αυτό το καλούπι, έτσι, για να αντίσουν την κολόνα. Να δούμε και αυτό το πέταγμα και να πάω σε άλλο σημείο, παιδιά, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Και σήμερα το βράδυ έχει και βάρδια. Τι γίνεται, διπλοβάρδια σήμερα. Αύριο πρώτα ο Θεός ρεπό. Αν ξυπνήσω νωρίς, να έρθω να το πάρω χωρίς πολύ ήλιο. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, έτσι. Πέταγμα κι άλλου ενός ακόμα κολουπιού. Τον τα νοιάζει, τι κάνει τώρα εκεί. Για να το σηκώσει, να δούμε λίγο πάλι εκεί που μείναμε, το ΜΕΑ 6, που έχει πάρα πολλές
από κάτω σκαλοσιές, έτσι, υποστηλώματα των πάνω κερκίδων, των, του πάνω φερών οργανισμού. Ο 7 ακόμα άπιαστος από τις μέρες. Έτσι έχει μείνει κανένα 20 ημέρο. Κάτω ένας γερανός κόκκινος κάνει έργο τώρα. Εδώ ο Παρτσαλίδης, όπως μας είπε ο πιλότος, μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Α, αυτό που κάνουν παιδιά στο... πώς το λένε, στο καλούπι, είναι να του βάζουν το λαδάκι. Το λαδώνουν και να είναι λίγο, μια χαρά. Ωραία. Και επειδή εκεί με ρεθίζει να πάω, φεύγω τώρα παιδιά και κατεβαίνω προς τα κάτω για να δούμε το τι κάνει το γεωτρύπανο.